Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Ο τίτλο του σημερινού βίντεο είναι Ερώτηση ενό γκέι άνδρα. Σε μια φιλία θα πρέπει να μοιραζόμαστε τη φύση του ερωτικού μα προσανατολισμού ή όχι. Hashtag coming out. Καλησπέρα, Θέκλα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την ψυχοφελή σου δράση. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον το βλοκ σου για του κρυφονγκέι. Μιλάει για το vlog με τίτλο Κρυφονγκέι ή καταπιεσμένοι ομοφυλόφιλοι άνδρε που βγαίνουν με γυναίκες αυτή μάστιγα. Το οποίο αυτό βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή του παρόντο βίντεο. Και ως ομοφιλόφιλος άνδρας, ο οποίος δεν είμαι φανερός, μπορώ να πω πως ταυτίστηκα. Βασικά το έγραψες και ως ομοφιλόφιλος μη φανερά άνδρας, μπορώ να πω πως ταυτίστηκα. Ξεκίνησα την ερωτική μου ζωή στα 15 με έναν συμμαθητή μου, με τον οποίο σταμάτησα να έχω ερωτικές επαφές, επειδή τότε το θεωρούσα μεγάλη αμαρτία να έχω σχέσεις με έναν άνδρα και ένιωθα ενοχέ κάθε φορά που με πλησίαζε ο συμμαθητής μου και εγώ δεν είχα τη δύναμη και το θάρρος να αντισταθώ στο καλισμά του δηλαδή η φύση σου σε έλκειε προς το ερωτικό κάλεσμα του συμμαθητή σου, αλλά εσύ λες ότι δεν είχες τη δύναμη και το θάρρος να καταπολεμήσεις τις ενοχές σου, οι οποίες ενοχές σου ήταν λόγω του ότι ένιωθε ότι είναι μεγάλη αμαρτία, Άρα όλες αυτές οι κοινωνικές προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τα πιστεύω, τα πρέπει, τα μη σου είχαν εφητευτεί από νωρίς το μυαλό σου. Μεταξύ εδώ θέλω να να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι σκέψου πόσο τον πλήγωσες του συμμαθητή σου και πόσο ομοφιλόφυλα γόρια και ομοφιλόφυλα κορίτσια πληγώνονται όταν ο ερωτικός τους σύντροφος ή η ερωτικη του σύντροφος τους αποφεύγουν γιατί θεωρούν αμαρτωλή τη συνέβρεση τους. Είναι ένα είδος ghosting πολύ οδυνηρό, πάρα πολύ οδυνηρό. Και παρόλο που ένα ομοφιλόφιλο αγόρι, ένα ομοφιλόφιλο κορίτσι μπορεί να πει δεν θα ξανασυναντήσω τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι ερωτευμένο γιατί είναι αμαρτία, αυτό που βιώνει το άλλο το πρόσωπο είναι απόρριψη. Απόρριψη και σαν να του λες εσύ σε αμαρτία. Ε, και αν έχετε μεγαλώσει έχοντα τέτοιε εμπειρίες, καλό είναι να τι πάρετε στη ψυχοθεραπεία γιατί αποτελούν ψυχικά τραύματα αυτά όπως και ενοχέ από τα ψυχικά τραύματα και η εσωτερική πάλι και ο διχασμός αποτελούν ψυχικά τραύματα. Έφυγα για σπουδέ σε μια επαρχιακή πόλη και ενώ μου δόθηκαν ευκαιρίε να δοκιμάσω με κοπέλε του σεξ, μια υγιή πτυχή του εαυτού μου πιστεύω με εμπόδισε από το να πληγώσω και να πληγωθώ και έτσι δεν δοκίμασα ποτέ. Μπράβο, αγαπή μου, καλά έκανε. Και ωραίο αυτό που λε: Μια υγιή πτυχή του εαυτού, του, του εαυτού σου πιστεύει πω σε εμπόδισε από το να πληγώσει και να πληγωθεί. Μπράβο. Από τα 18 μου ξανά έκανα σεξ ολοκληρωμένο στα 24. Μέχρι τότε βαφκαλιζόμουν με την ιδέα ότι δεν ήμουν σίγουρος αν είμαι γκέι ή όχι. Ακόμη βέβαια λέω μέσα μου πως αν μπορούσα να είχα τη δυνατότητα να επιλέξω τον ερωτικό μου προσανατολισμό, πιθανότατα θα επέλεγα να ήμουν straight επειδή έχω βιώσει πάρα πολύ εκφοβισμό στο σχολείο, bullying και ψυχολογική βία από το στενό μικογενειακό περιβάλλον. Άρα έρχεσαι και εσύ με αυτή σου τη μαρτυρία να πει το αυτονόητο και αυτό που είναι από τη φύση ότι δεν επιλέγει ο άνθρωπος τον ερωτικό του προσανατολισμό, γεννιέται με τον ερωτικό του προσανατολισμό και όπως άλλα αγόρια ετεροφιλόφιλα στην ηλικία σου ερωτεύονταν κορίτσι και εσείς τα 15 σου ερωτευτήκες αγόρι. Και όντω και ο εκφοβισμό στο σχολείο και τον bullying και η ψυχολογική βία από το στενό οικογενειακό περιβάλλον μπερδεύουν ακόμη περισσότερο τα παιδιά. Πάρα πολύ πάρα πολύ. Ω κοινωνία αποτυγχάνουμε στο να δώσουμε αυθεντική αγάπη σε όλα τα μέλη μας. Και οι γονείς, τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Κατά βάση ελκύουμε από συναισθηματικά μη διαθέσιμους άνδρες, 20 τουλάχιστον χρόνια μεγαλύτερους, ή τη δεσμευμένους, παντρεμένους, ή άτομα που μένουν μακριά από εμένα. Έχω αναγνωρίσει ότι προσπαθώ να φέρω πιο κοντά τον συναισθηματικά από μακροπατέρα μου, επειδή παράλληλα φοβάμαι τη δέσμευση, επειδή πιστεύω πως είχα χώδη δεσμό προσκόλλησης με τη μητέρα μου, η οποία είναι αυταρχική, παρεμβατική και αμφιθυμική και αμφιθυμική απέναντί μου. Κάνω εδώ και καιρό ψυχοθεραπεία. Πραγματικά, διαβάζοντα τι προηγούμενε προτάσει, θα σου έλεγα κάρι ψυχοθεραπεία και το έγραψε. Μάλιστα. Άρα, μέσω της ψυχοθεραπείας έχει αναγνωρίσει ότι αυτή η έλξη που νιώθεις για άντρες 20 χρόνια μεγαλύτερος από σένα και μη συναισθηματικά διαθέσιμους είναι μια προσπάθεια υποσυνείδητη δικιά σου να λύσεις το ζήτημα με τον πατέρα σου όπως ήταν συναισθηματικά μη διαθέσιμος και απόμακρος και επίσης αναγνώρισες μέσα από την ψυχοθεραπεία ότι φοβάσαι τη δέσμευση επειδή η μητέρα σου είχε μαζί σου αγχώδη δεσμό και η μητέρα σου είναι αυταρχική, παρεμβατική και αμφιθυμική. Τι, όλα τα ωραία μαζί. Πο, πό, 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 πό. Αυτό με τη μητέρα που είναι αυταρχική, παρεμβατική και αμφιθυμική μπορεί να προκαλέσει και αγχώδη δεσμό, αλλά μπορεί να προκαλέσει και αποφευκτικό δεσμό. Μπορεί να προκαλέσει και χαοτικό δεσμό μια τέτοια μητέρα. Ταυτιζόμαστε αρκετοί. Μ? Κάνω εδώ και καιρό ψυχοθεραπεία. Μπράβο. Αρχικά είχα απευθυνθεί για τη διαχείριση των κιλών μου. Είχα φτάσει να ζυγίζω 150 κιλά και ένα από του λόγου που με οθούσαν στο να κάνω υπερφαγικά επεισόδια ήταν, όπω έχω αναγνωρίσει, και η καταπιεσμένη, αποθυμένη ομοφιλοφιλία μου, όπω και οι αντιλήψει που μου έχουν εγγραφεί για το ότι είναι ομοφιλοφιλία. Οι γονεί μου επισήμω δεν γνωρίζουν και τα αδέλφια μου. Είμαι όμω πω γνωρίζουν ενώ πάνω στους καυγάδες, τόσο η μάνα μου όσο και τα αδέρφια μου έχουν υπενηχθεί ξεκάθαρα ότι είμαι ομοφυλόφιλος και ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι γι' αυτό. Μάλιστα, χειρίστης μορφής bullying, χειρίστης μορφής nagging, ομοφοβία. Ελέος. Μάλιστα, η μάνα μου κατά αυτή θα έπρεπε να ντρέπονται που σου συμπεριφερόνται έτσι. Όχι εσύ να ντρέπεσαι για τη φύση σου. Μάλιστα η μάνα μου κατά καιρού ψέγει το γεγονός ότι έχω κρέμες και αποσμητικά και μου λέει πάνω στα νεύρα τη, μεταξύ άλλων ότι έχω τόσες κρέμες επειδή είμαι πουστάρι. Μάνα από την κόλασια, βγαλμένη από το δάντι. Πρέπει να πας να no με τη μάνα σου, το ξέρεις, ε. Διατηρώ πολύ τυπικέ σχέσει με τα αδέρφια μου και του γονεί μου, τόσο όσο. Ζω μαζί του, αλλά δεν του βλέπω σαν συγκατοίκου. Έχω αποσυνδεθεί σχεδόν ολοκληρωτικά απέναντί του. Θα ήθελα να μείνω μόνο, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ οικονομικά να ανταπεξέλθω στι υποχρεώσει που προποθέτει η ανεξαρτησία μου. Πιθανότατα και να φοβάμαι να αναλάβω το ρίσκο, να ρισκάρω. Επειδή η αυτοεκτίμηση μείνει στα τάρταρα. Να δει το βίντεο Money power αν δεν το έχεις δει ήδη. Ίσως και να παραμένω καθυλωμένο στην πατρική αιστεία για να τους τιμωρήσω, τιμωρώντα και τον εαυτό μου επειδή δεν με έχουν αποδεχθεί. Δεν σε έχουν δεχθεί, όχι δεν σε έχουν αποδεχθεί. Δεν έχουν αποδεχθεί τη φύση μου και το επαναστατημένο παιδί μέσα μου αντιδρά. Έτσι όμω γίνεσαι αυτοκαταστροφικό με το να παραμένει εκεί. Και σε παραπέμπω στο βίντεο που κάναμε για τη διαφορά μεταξύ αποδέχομαι το ομοφυλόφιλο παιδί μου και δέχομαι το ομοφυλόφιλο παιδί μου. Θεωρώ συγγενεί τη καρδιά μου του γκέι φίλου μου και μερικού straight, στου οποίου όμω δεν έχω βρει το θάρρο ή δεν έχω τη διάθεση να αποκαλύψω τον ερωτικό μου προσανατολισμό. Θεωρώ ότι γνωρίζουν, ότι έχουν καταλάβει, ωστόσο από διακριτικότητα και σεβασμό δεν με ρωτούν για την ερωτική μου ζωή. Λοιπόν, εδώ θέλω να σου πω να το πάρει αυτό το θέμα στη ψυχοθεραπεία σου, το να δουλέψει το σχέδιο, το πλάνο, για να φύγει από εκεί μέσα να φύγεις από εκεί μέσα. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο και το βίντεο Money is Power, αυτό για το οποίο σου έχω πει. Τα λεφτά είναι δύναμη. Αφαιρέστε τους, αφαιρέστε την από τους τοξικούς από τη ζωή σας. Θα το βάλω και αυτό ε, στην περιγραφή του βίντεο. Δες το κι αυτό. Λοιπόν, αχ Θε. Ορισμένοι φίλοι μου όμως με έχουν κατηγορήσει για συναισθηματικά ...ανισομερή σχέση. Ότι δεν τους εμπιστεύομαι, ότι είμαι κρυφός και ότι δεν τους σέβομαι επειδή δεν τους αποκαλύπτω γεγονότα από την ερωτική μου ζωή ενώ εκείνη πρόθυμα μου αποκαλύπτουν. Άφητα λαντεύτηκα, ένιωσα άγχο, δυσφορία, στενοχώρια λύπη, ωστόσο δεν ενέδωσα και με μερικούς από αυτού απομακρυνθήκαμε και χαθήκαμε. Θα ήθελα τη γνώμη σου αναφορικά με τη δημόσια δήλωση του ομόφυλου ερωτικού μα προσανατολισμού, το λεγόμενο coming out. Στου γονεί μου και στα αδέλφια μου δεν έχω καμία διάθεση να το κάνω, όχι, να μην το κάνει. Συμφωνώ μαζί σου, να μην το κάνει. Άλλωστε μου το έχω φτύσει κατά μου με τα λόγια του πάνω σε διαφωνίες και καυγάδε. Απλώ εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει. Αν και πολλέ φορέ φλερτάρω με την ιδέα να το κάνω και με τι αλυσιδωτέ συνέπειε που θα έχει η επιβεβαίωσή μου. Θα το κάνει για να του πικάρει, θα το κάνει για να του εκδικηθεί, αλλά δεν θα σου βγει σε καλό. Τα μυστικά μα τα εμπιστευόμαστε σε ανθρώπου που μα αγαπάνε. Οι street φίλοι μου, ενώ το έχουν καταλάβει, είτε υποψιάζονται άπαντε, είτε είναι διακριτικοί, είτε πετάνε μπιχτέ, ή έχουν φτάσει στα αυτιά μου ότι με κουτσομπόλευαν και μου χρέωνα σχέσει, ή ότι υπήρξε ερωτευμένο με κοινού γνωστού, ή τον ψυχίατρο με τον οποίο έκανα ψυχοθεραπεία. Έχω διακόψει τι επαφέ με αυτού, ωστόσο σκεφτόμουν σε μια φιλία. Θα πρέπει να μοιραζόμαστε τη φύση του ερωτικού μας προσανατολισμού ή όχι. Πώ διαχειριζόμαστε τα παράπονα επί τη ουσία στο straight φίλο μα ότι εμεί δεν ομολογούμε ότι είμαστε γκέι σε αυτού. Σε ευχαριστώ από καρδιά που υπάρχει. Θα απαντήσω στα ερωτήματα στη συνέχεια. Επίση, Θέκλα, μου ήθελα να σου συμπληρώσω πω δεν προέρχομαι από οικογένεια θρησκαμάν. Πιστεύουμε όπω οι περισσότεροι, δηλαδή στην Εκκλησία, μόνο στι γιορτέ και αν. Εγώ πέρασα ένα έντονο θρησκευτικό στάδιο που διάβαζα ρημανίω στην καινή διαθήκη και θρησκευτικά βιβλία σε σημείο που η μάνα μου ανησυχούσε μήπω γίνω παπά. Με το φαγητό μου έστελνε διπλά μηνύματα πότε μου έλεγε να φάω όταν είχε παραπάνω φαγητό και πότε όταν πήγαινα στο ψυγείο με πρόσβελνε με πολύ άσχημου χαρακτηρισμού του τύπου έχει γίνει σαν το βούδα, σαν βόδι, σαν φάλαινα, πάλι θα φά, φάει από πάνω σου, έχει λίπο και άλλα πολλά τα οποία έχω αποθήσει σε μεγάλο βαθμό. Απέσια η μάνα σου. Απέσια. Απέσια. Φοβερά κακοποιητική η μάνα σου. Δεν είναι μάνα αυτή, είναι τέρα. Επίση με τι εξόδου μου ανησυχούσε και μου πετούσε με ποιου γυρνάω μέχρι αργά και ποιε είναι οι παρέε μου και όταν η τηλεόραση έδειχνε ομοφυλόφιλα ζευγάρια στι ταινίε, μονολογούσε ότι είναι ασθένεια, Κρίμασε αυτέ τι μάνε, ότι είναι άρρωστη και κατέληγε με το Θεό φυλάξη. Απέσια η μάνα σου και ομοφοβική. Ο κόσμο όλο έχει την εντύπωση πω είναι μια πολύ τρυφερή, καλή και σωστή μάνα, η οποία έχει πολύ χιούμορ, γιατί μοιάζει στι κινήσει και στην εμφάνιση με τη Βλαχοπούλου. Εγώ δεν τη συμπαθώ καθόλου πάντω στη μάνα σου. Ο μπαμπά μου ήταν αμέτωχο ω προ αυτό, μόνο ελάχιστε φορέ τον άκουσα να χαρακτηρίζει με άσχημο τρόπο ομοφυλόφιλου, ομοφοβικό κι αυτό δηλαδή. Και το αμέτωχο πάλι δεν είναι καλό, να κακοποιεί η γυναίκα σου το παιδί σου και εσένα αμέτωχο. Αλλά αυτό εμένα μου προκαλούσε άγχο και αποξένωση. Δεν λέω, υπήρξε και φροντιστική η μάνα μου όταν ήμουν άρρωστο και γενικώ. Ωστόσο, δεν είναι και τυχαίο που και ω παιδί όταν με ρωτούσαν, θυμάμαι όταν πήγαινα στον υπηαγωγείο και με ρωτούσαν οι φίλε τη άλλη βλακεία κι αυτή, Ποια αγαπά πιο πολύ τη μαμά ή τη θεία. Εγώ, αυθόρμητα και ενστικτοδό, απαντούσα τη θεία. Πράγματι, τι βλακεία είναι αυτή να ρωτά στο παιδί, Πια αγαπά περισσότερο τη μαμά ή τη θεία. Γενικώ μου πήρε πολλά χρόνια να αποδεσμευτώ από την επιρροή τη μάνα μου και την γνώμη τη. Τη έλεγα τα πάντα για του φίλου, με εκτό φυσικά από τι ερωτικέ μου επαφέ. Πέντε χρόνια όμω τώρα που απλώ συγκατοικούμε και απλώ ενημερώνω για το αν θα αργήσω ή θα κοιμηθώ άλλο επειδή ακόμα μένω μαζί του. Ουσιαστικοί δεσμοί δεν υπάρχουν μεταξύ μα πλέον. Έχει στρέψει την προσοχή τη τώρα στον μπαμπά ο οποίο και αντιμετωπίζει προβλήματα υγεία. Λοιπόν, πιέστηκα για τη μάνα σου, sorry. Sorry, sorry. η μάνα σου είναι παραδεκτή. Και ο πατέρα σου επίση που ανεχόταν όλη αυτή την παιδική κακοποίηση μέσα στο σπίτι. Και τα αδέρφια σου, τα οποία έκαναν πάρτι μαζί με τη μάνα σου και σου έκαναν bullying ομαδικό. Απαράδεκτη, απαράδεκτη, απαράδεκτη. Fat shaming, body shaming, ομοφοβία, τα πάντα όλα. Η οικογένεια από την κόλαση είναι αυτή. Λοιπόν, για του φίλου σου. Εάν κάποιον άνθρωπο τον θεωρεί πραγματικό σου φίλο έχει δίκιο να έχει παράπονο που δεν του μιλάς για τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Έχει δίκιο. Τώρα, μπορεί κάποιοι από αυτούς που σου κάνουν παράπονα να μην είναι αξιόλογοι για να είναι φίλοι σου. Και εκεί θα αποφασίσεις ότι δεν είναι αξιόλογοι για να είναι φίλοι μου, γι' αυτό σταματάω να είμαι φίλος μαζί τους θεωρώ ότι το coming out πρέπει να γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε και μας εκτιμάνε. Όχι στον οποιονδήποτε, όχι στον πασαΐ. Καλά κάνεις και δεν κάνεις coming out στους γονείς σου. Πολύ καλά κάνεις. Σε παρακαλώ πολύ μην το κάνεις. Μην το κάνεις γιατί η κακοποίηση θα κορυφωθεί. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Δεν τους αξίζει αυτό το δώρο του να τους μιλήσεις για την πραγματική σου φύση. Γιατί είναι δώρο να μοιραστεί με έναν άνθρωπο που αγαπά και σε αγαπά την πραγματική σου φύση. Λοιπόν, τώρα. Ε, λες, οι straight φίλοι μου ενώ το έχουν καταλάβει ότι υποψιάζονται άπαντε, είτε είναι διακριτικοί, είτε πετάνε μπιχτέ, ή έχουν φτάσει στα αυτιά μου ότι με κουτσεμπολεύουν και μου να σχέσει. Αυτοί οι οποίοι πετάνε μπιχτέ και σε κουτσομπολεύουν, Όπω οποιοδήποτε φίλοι θα πετούσαν πιχτέ και θα κουτσουμπόλευαν, δεν μου φαίνονται και πολύ καλοί φίλοι. Εκείνοι όμω που από διακριτικότητα δεν σε ρωτάνε ή εκείνοι που έρχονται στα ίσια και σου λένε: Γιατί δεν μου μιλάς για την ερωτική σου ζωή, Γιατί εγώ σου μιλάω και σου λέω για τη ζωή μου και εσύ δεν μου λε, Αν πραγματικά του αγαπά και αν πραγματικά θέλει να είναι φίλοι σου, οφείλει να του μιλήσει. Θα σου πω μια δική μου εμπειρία το 2014 γνώρισα έναν άνθρωπο τον οποίο το συμπάθησα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, εξαιρετικό. Πολύ ωραίο άνθρωπο. Ε, συνεργαστήκαμε σε κάποιο project. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με τον ερωτικό προσανατολισμό των ανθρώπων. Δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Εκτό, η μόνη περίπτωση να ασχοληθώ με τον ερωτικό προσανατολισμό των ανθρώπων είναι να του δω ερωτικά και να σκεφτώ, Α, ah, βλέπω αυτόν τον άνδρα ερωτικά. Μήπω είναι γκέι και δεν έχει νόημα να το βλέπω ερωτικά. Δεν είχα σκεφτεί αυτόν τον φίλο μου ερωτικά. Με τίποτα. Και ο λόγο που δεν τον είχα σκεφτεί ερωτικά ήταν γιατί το περιβάλλον στον οποίο τον γνώρισε ήταν ένα περιβάλλον συνεργασία και σε καμία περίπτωση δεν μπερδεύονται συνεργασία τη δουλειά με την ερωτική ζωή. Λοιπόν, ε, κάναμε μια αλφα-παρέα. Αρχίσαμε να γινόμαστε φίλοι, όμω εγώ ένιωθω ότι κάτι πάει χει ότι δεν ήταν 100% ειλικρινής μαζί μου, ότι υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του για το οποίο δεν μου μιλούσε. Στην πορεία κατάλαβα ότι είναι μου φιλόφιλος. Γιατί είχε έρθει μια φορά για φαγητό σπίτι μου και έφερε και κάποιον τύπο μαζί του, ο οποίος είπε πως ήταν ξαδερφός του, αλλά μου φαινόντουσαν περισσότερο σαν ζευγάρι παρά σαν ξαδέρφια και γιατί στην πορεία ε, συγκατοικεί με έναν άλλον άνδρα... με τον οποίο είναι πολύ καλή φίλη... αλλά δεν είμαι παλαβή, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ζευγάρι. Χωρίς να το θέλω και χωρίς καμία εκδικητικότητα... ουδέποτε άνοιξα την κουβέντα για να μιλήσω γι' αυτό... Ε, απομακρύνθηκα. Και ο λόγος που απομακρύνθηκα είναι ο εξής... νιώθω ότι αν δεν με χτιμάς τόσο πολύ και αν δεν με αγαπάς ώστε να μοιραστεί μαζί μου τη ζωή σου και να εμπιστευτεί ότι εγώ σε αγαπάω και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω αυτή τη γνώση ει βάρο ούτε για να σε κοροϊδέψω, ούτε για να σε κουτσομπολέψω, ούτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, τότε γιατί, γιατί δεν μου το λε. Κάνω κάποιε σκέψει ότι ίσω αυτό ο άνθρωπο όταν με γνώρισε στην αρχή να μην ένιωσε την ίδια φιλική ηλικιακή έλξη που ένιωσα εγώ γι' αυτό, να με είδε έτσι πιο αποστασιοποιημένα. Και σε ανθρώπου με του οποίου είμαστε αποστασιοποιημένοι και είμαστε απλώ γνωστοί, δεν μιλάμε για τον ερωτικό μα προσανατολισμό. Και μετά να μην κατάλαβε πότε από απλώ γνωστοί γίναμε φίλοι, και μετά να ντρεπόταν να μου το πει του στυλ. Μα γνωριστήκαμε πριν τρία χρόνια και μου το λε τώρα, ή γνωριστήκαμε πριν πέντε χρόνια και μου το λε τώρα. Αυτό που θέλω να μοιραστώ όμω εγώ ένα άνθρωπος ο οποίος έκανα παρέα με εκείνον τον άνθρωπο και θα μπορούσαμε να γίνουμε και φίλοι και σε κάποια φάση ένιωσα ότι γίναμε φίλοι είναι ότι όταν αντιλήφθηκα ότι κρατούσε μια απόσταση δεν μπορούσα πλέον να επιδιώξω αυτή τη φιλία. Ένιωθα yeah. ότι κάτι λείπει, ότι το, ο σύνδεσμος δεν είναι αυθεντικός. Τώρα για κάποιον που είσαι απλώς γνωστός γνωρίζω χιλιάδες ανθρώπους, εγώ ειδικά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι απλά γνωστοί μου και δεν με αφορά καθόλου η προσωπική του ζωή, δεν έχω κανένα καμία απέτηση, κανένα δικαίωμα να μοιραστούν μαζί μου την προσωπική του ζωή, το αν είναι ετεροφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι και το καθεξής και δεν ασχολούμαι. Όμως κάποιον με τον οποίο πάμε και τρώμε και πίνουμε και έχουμε τακτική επικοινωνία, αν Κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο, ή κάθε φορά που πάμε για καφέ, ή κάθε φορά που πάμε για φαγητό, εσύ δεν μπορεί να μιλήσει ελεύθερα και να πει αυτό είναι ο άντρα μου, αυτό είναι ο σύντροφό μου. Και πρέπει να ανακατασκευάζει κάθε φορά αυτά που θα πει για να μην προδώσει ότι ξέρει εγώ. Δεν είμαι απλό φίλο με αυτόν που συγκατοικώ. Είμαστε ζευγάρι. Δικαίωμά του να είναι ζευγάρι. Έχουμε πρώτη και καλύτερη που θα πω συγχαρητήρια. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπου ζευγαρωμένου. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπου ερωτευμένου, αγαπημένου και να περνάνε καλά. Όμω, αν όντω εσύ θέλει τη ζωή σου να έχει φίλου κάποιου ανθρώπου, Αν όχι ανθρώπου που σε κοροϊδεύουν, όχι ανθρώπου που σου ρίχνουν πιχτέ, όχι ανθρώπου που σε κουτσομπολεύουν, ανθρώπου που σε αγαπούν και είτε λόγω διακριτικότητα δεν λένε κάτι, ή ε, σου λένε στα ίσα, θέλω να μου μιλήσει και εσύ για την προσωπική σου ζωή, εγώ σου μιλώ εσύ γιατί δεν μου μιλά. Αν του θέλει στη ζωή σου, πρέπει να του μιλήσει. Αν δεν του θέλει, δεν θα του μιλήσει και θα του χάσει όπω έχασε και αυτού που έχασε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που έχασε ήταν όντω αξιόλογοι για να είστε φίλοι, αλλά με αυτό τον τρόπο μπορεί να χάσει και αξιόλογου ανθρώπου από τη ζωή σου. Ή να ξενερώσει ο άλλο και να πει ρε παιδί, μου αφού δεν με εμπιστεύεται να μου μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή του και κάθε φορά που μιλούμε αυτολογοκρίνεται, ξενερώνω να κάνω παρέα. Αυτά. No contact. Στην περιγραφή του βίντεο και το βίντεο για του κρυφομοφιλόφιλου που βγαίνουν με γυναίκε αυτή η μάστιγα και το βίντεο για το money is power. Αφαιρέστε τη δύναμη από του τοξικού και ναρκεί του γονεί σα με το να πάρετε την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε και οικονομικά. Σου το εύχομαι. Mm.